σε σκορπιά φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Σκορπιά φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Λοιπόν, κι αν σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, μια μέρα όπου το ραδιόφωνο στις μέρες μας θα έπρεπε να το εκμεταλλεύεται, αν και δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στην άλλη άκρη της γραμμής, μια τέτοια μέρα, έχω μια καλλιτέχνη όπου τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει ιδιαίτερα αυτό που εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε ελληνική έντεχνη σκηνή. Καλλιτέχνης δεν είναι άλλη, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από την κυρία Νατάσα Αποφίλιο. Κυρία Αποφίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να μην σας βρίσκουμε σε κάποια υποχρέωση. Όχι, όχι, χαρά μου πολύ που μιλάμε. Μ' ακούτε βέβαια λίγο άρρωστη, αλλά δεν πειράζει. Είναι το τίμημα της δουλειάς μας αυτό. Το ότι ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή με κόσμο μας κάνει πιο επιρρεπείς. Φαντάζομαι και οι ώρες εργασίας σας είναι οι πιο εξαντλητικές. Οπότε... Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι στα μικρόφια. Αλλά δεν πειράζει. Το κατανοώ απόλυτα. Και για να μπούμε λοιπόν γρήγορα στο θέμα, σκέφτηκα λοιπόν στα συχνά δεκάλεπτα έτσι τηλεφωνήματα που έχουμε με καλλιτέχνες εδώ στην εκπομπή Οίκο Αντοχής, σήμερα να το αφιερώσουμε σε εσάς και να δούμε λίγα πράγματα για εσάς βιογραφικά αρχικά, αλλά από εκεί και πέρα να μας πείτε και τα σχέδιά σας για φέτος το καλοκαίρι, τα οποία καθώς σας γνωρίζω είναι ιδιαίτερα και ιδιαίτερα αξιόλογα. Λοιπόν, πώς λοιπόν ένα κορίτσι από την Αθήνα, γεννημένο στις αρχές του 80, μπορεί και στα διαδρομή πλέον εν έτη 2010-2011 με την καλλιτεχνική της δουλειά πανελλαδικά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την πορεία σας? Ναι, σε μένα ό,τι συνέβη τελείως αυθόρμητα. Ο λόγος που βρέθηκα μέσα σε αυτή τη δουλειά ήταν καθαρά και μόνο επειδή την αγαπούσα πάρα πολύ, είχα αυθορμητισμό σε σχέση με τη μουσική και είχα τη μεγάλη τύχη μάλλον να βρω στο δρόμο μου τρεις δημιουργούς οι οποίοι είχαν την ίδια δίψα με μένα, στην ίδια ηλικία, πάρα πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, και φτιάξαμε έτσι μαζί μια δική μας κατάσταση, την οποία υπερασπιστήκαμε πάρα πολύ, ειδικά τα πρώτα χρόνια που ήταν πιο δύσκολο να δεχτεί κάποιος μια ερμηνεύτρια που τραγουδάει δύο καινούργιους δημιουργούς ή δύο καινούργιους δημιουργούς που γράφουν σε μια καινούργια ερμηνεύτρια. Αλλά το πιστέψαμε πάρα πολύ, του αφοσιωθήκαμε, μαζέψαμε τον κόσμο μας έναν ουσιαστικά. Και σιγά σιγά μέσα σε αυτή τη διαδρομή βρήκαμε και άλλους ανθρώπους να μας βοηθούν και στηρίζουν. Όπως είναι η μανατζέρ μας, η Κατερίνα Σταματάκη, ο παραγωγός μας, ο κ. Μακράκης, που θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη περιοδία, έτσι ώστε να ανοίξουμε τη μουσική μας σε όλη την Ελλάδα. Μας βοήθησαν να κάνουμε τι που να έχουμε μέσα τα τραγούδια που θέλουμε να μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Και έτσι σιγά σιγά αυτό το πράγμα μεγάλωσε κι άλλο, άνοιξε κι άλλο. Και νομίζω ότι πια έχουμε την δυνατότητα να λέμε ότι είμαστε μια τριάδα που κάνει αυτό που αγαπάει, τις συνθήκες που αγαπάει, με τον κόσμο που αγαπάει. Όταν λέτε τριάδα, φαντάζομαι τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, το Θέμη Καραμουρατίδη και εσάς, έτσι. Το Θέμη Καραμουρατίδη και εμένα. Και τον Κώστα Τσίρκα, φυσικά, που είναι ο συνθέτης του πρώτου μας δίσκου, που μπορεί να μην συνεργαζόμαστε δημιουργικά, αλλά είναι ο κολλητός μας φίλος και ο άνθρωπος που περνάει τα τραγούδια πρώτα τον έλεγχό του. Και μετά τα βγάζουμε. Φτάνετε λοιπόν το 2004 στην δεύτερη ακρόαση της Μικρής Άρτου, αφού πρώτα συμμετέχει και σε εμφανίσει με το Χρόνια Ειδονίδη. Πώς συνέβησαν όλα αυτά? Ήταν κάτι τυχαίο, ήταν κάτι το οποίο εσείς το επιδιώξατε και το κυνηγήσατε? Καταρχήν το ότι συμμετείχα σε κάποιες συναυλίες μαζί με τον κύριο Χρόνια ήταν τελείως. Ήμουν απολύτως ερασιτέχνης. Ως φοιτήτρια παραθέριζα στο Ξυλόκαστρο, εκεί γινόντουσαν, υπήρχε μια ορχήστρα και υπάρχει ακόμα
η οποία έπαιζε τη φνηλική μουσική, ο κύριος Χρόνης, η γυναίκα του, παραθερίζει εκεί. Οπότε έγινε έτσι, ήρθαν σε επαφή, ας πούμε, με έναν τρόπο. Βρεθήκαμε στην ίδια, βρεθήκαμε σε μία επαφή, εγώ με την ορχήστρα αυτή και με τον κύριο Χρόνη. Και έγιναν κάποιες συναυλίες όπου μπόρεσα να τον γνωρίσω λίγο πιο καλά, να μου πει δύο συμβουλές. Ουσιαστικά δεν συνεργάστηκα μαζί του. Ήταν απλώς η πρώτη μου επαφή με κάποιον άνθρωπο που είναι επαγγελματίας στη δουλειά αυτή. Αλλά το κυριότερο είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ότι η πρώτη μου στιγμή, ας πούμε, πιο σοβαρή, ας πούμε, καλλιτεχνική, και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ήμουν 17 χρονών. Έτυχε, ας πούμε, να είναι με τον κύριο Χρόνη, που είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής. Γιατί κρατάει την παράδοση και με αυτόν τον τόσο ξεχωριστό και υπέροχο τρόπο, γιατί τον αγαπώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ καλλιτεχνικά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη δεύτερη ακρόαση. Η δεύτερη ακρόαση προέκυψε γιατί τα παιδιά πήγαν στη δεύτερη ακρόαση της μικρής Άρκτου. Ο Γεράσιμος δηλαδή και ο Τσίρκας. Και ψάχνανε για τον τέμο τους μία τραγουδίστρια η οποία να μπορεί, ας πούμε, να τα τραγουδάει κάπως καλύτερα τα τραγούδια. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν ήταν ο λόγος, δεν πήγα να καταθέσω τη φωνή μου για να μπω σε διαγωνισμό. Πήγαμε λοιπόν, τους είπα, εντάξει, και θα έρθω στο σπίτι να τα τραγουδήσω. Ξεκινήσαμε, περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο μπαλκόνι των παιδιών, όπου στο μπαλκόνι του Γεράσιμου συγκεκριμένα, όπου τραγουδούσα τα τραγούδια τους. Έγιναν με έναν τρόπο δικά μου. Πήγαν τα παιδιά των τέμων στη δεύτερη ακρόαση, πέρασαν το διαγωνιστικό μέρος και μετά έγινε και η ακρόαση για τους ερμηνευτές. Και με πίεσαν πάρα πολύ και φίλοι και ιδιαίτερα τα παιδιά να πάω κι εγώ. Πήγα, πέρασα κι εγώ το διαγωνιστικό μέρος και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς προέκυψαν. Δεν κυνήγησα κάτι. Άρχισα να το κυνηγάω αυτό ουσιαστικά και να γίνομαι ερμηνευτής. Επαγγελματίας, όταν πέρασαν κάποια χρόνια, δηλαδή μετά το μέχρι το τέλος, άρχισα εγώ ουσιαστικά να το βλέπω αυτό το πράγμα επαγγελματικά. Δίσκο μέχρι το τέλος. Μιλάτε λοιπόν για μετά το 2008, έτσι? Μετά το 2007, ναι. Ωραία. Κοιτώντας τη δισκογραφία σας, βλέπω κάτι το οποίο στις μέρες μας λίγο ξενίζει ή τέλος πάντων δεν το βρίσκουμε απαραίτητα σε τέτοιου είδους ερμηνευτές όπως είστε εσείς. Βλέπω μια εξαετή, εφταετή δισκογραφική πορεία όπου κάθε χρόνο έχει να δώσει κάτι καινούριο. Και αυτό πώς προκύπτει? Είναι ανάγκη ανταπόδοσης, ανταπόκρισης του κοινού? Είναι δημιουργία την οποία έχετε μέσω κόλπου σας και θέλετε να την εκφράσετε σε δίσκο? Πώς και τόσο πυκνά πλέον στις μέρες μας, στις μέρες αυτές τις δύσκολες για τη δισκογραφία, έχετε κάθε χρόνο να δώσετε μια νέα δουλειά? Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο λαχτάρα έχουμε γι' αυτό. Δηλαδή, επειδή εμείς δημιουργικά είμαστε πάρα πολύ παραγωγικοί, δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που γράφουμε πολύ και βάζω και τον εαυτό μου μέσα στη δημιουργική τριάδα, γιατί θεωρώ ότι και η τραγουδίστρια είναι δημιουργικό μέλος ενός δίσκου, γιατί δεν το βλέπω απλά ότι παίρνω... Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, δεν το βλέπω απλά ότι παίρνω 3 τραγούδια και τα τραγουδάω ή 10 τραγούδια και τα τραγουδάω. Θεωρώ ότι δημιουργώ πάνω σε αυτά. Γι' αυτό και θέλω να έχω πάρα πολύ σχέση με το υλικό που τραγουδάω. Γι' αυτό και στηρίζω απόλυτα τις εμφανίσεις με το υλικό που τραγουδάω. Από τότε που ξεκίνησα δεν τραγουδούσα τραγουδιά άλλων. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι τραγουδίστρια διασκευών. Ήθελα πάντα να είμαι τραγουδίστρια που έχω δικό μου ρεπερτόριο. Σαφώς και τα live μας βάζουμε κάποιες ένα επιλεγμένο αριθμό σκευών. Αλλά είναι πολύ μικρότερος. Είναι, ας πούμε, από τα 30 τραγούδια τα 5. Γιατί πάντα ήθελα να έχω ρεπερτόριο. Και σε αυτή μου την επιθυμία να έχω δικά μου τραγούδια. Την επιθυμία των παιδιών να έχουν δικό τους στίγμα, δική τους φραγίδα. Αυτό μας παρασέρνει, η λαχτάρα μας παρασέρνει και λειτουργούμε δημιουργικά με παραγωγική παραγωγικά. Όταν βγάζουμε κάτι που, όταν μάλλον έχουμε κάτι στο σιρτάρι που μας αρέσει πάρα πολύ, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να περιμένουμε. Ωραία. Και το έχει και ο κόσμος ανάγκη. Δηλαδή, ο κόσμος μας παρακολουθεί, μας ζητάει το καινούργιο υλικό. Το κατάλαβα και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, μιας και έχει τύχει και σας έχω δει και σε ζωντανές συναυλίες και έχω δει το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά σας. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να σας στερήσει τη δημιουργία σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι και
διασκευές που έχει τύχει να έχουμε ακούσει ζωντανά, όπως το Which Side Are You On. Μας έχετε αφήσει άφωνους με τις εξαιρετικές ερμηνείες. Ωραία, για να μην πλατιάζουμε λοιπόν, έχουμε καλοκαίρι 2011, υπάρχει μια περιοδία με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γιάννη Χαρούλη. Τι άλλα υπάρχουν όμως στο πρόγραμμα για εσάς? Υπάρχει καταρχήν, ξεκινάμε τη δική μου περιοδία 5 Ιουλίου για τη μεγάλη μας συναυλία στη Τεχνόπολη στον Γκάιζη. Είναι το τέταρτο ραντεβού φέτος. Κάθε χρόνο είναι η μεγάλη συναυλία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Έχει γίνει λίγο σαν γιορτή αυτή η μέρα, μια καλοκαιρινή μέρα του στη Τεχνόπολη στον Γκάιζη. Και έρχεται κόσμος για αυτή τη συναυλία πολλές φορές και από άλλα μέρη της Ελλάδος. Και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος αυτό. Είναι φυσικά ένα μεγάλο πάρτι, ας πούμε, που δίνουμε. Παράλληλα με αυτό, αφού τελειώσει μάλλον αυτή η συναυλία, είμαστε περιοδία σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Και ελπίζουμε να σας ανταμώνουμε. Θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες, μπορεί να ενημερώνει το κόσμο από το ίντερνετ. Και ελπίζω να ανταμώνουμε.